Συμπτώματα πολιτικής διπολικότητας διαπιστώνει στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με τις αποφάσεις της για τη μικρομεσαία επιχείρηση ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ Γιώργος Καβαθάς. Διαχωρίζοντας τις δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, περιγράφει την περίοδο από το 2023 μέχρι και σήμερα ως την περίοδο στοχοποίησης της μικρομεσαίας επιχείρησης, η οποία περνά μέσα από την εφαρμογή του σχεδίου Πισαρίδη, που οδηγεί τη μεσαία τάξη στον οριστικό θάνατο. Κοιτάξτε, θα διαχωρίσω τη διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σε δύο περίοδους, 2019-2023. Μία περίοδο που πραγματικά έφερε κάποιες αλλαγές στο φορολογικό επίπεδο, με μείωση 40-50 φόρων, είτε έμεσων είτε άμεσων. Ενίσχυσε τις επιχειρήσεις χωρίς ιδιαίτερες διακρίσεις για να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα που γεννήθηκε με την πανδημία, αλλά έχουμε μια κυβέρνηση μετά το 2023, η οποία έχει στοχοποιήσει τη μικρομεσαία, μικρή και πολύ μικρή επιχειρηματικότητα, εφαρμόζοντας στην πράξη την έκθεση Πισαρίδη και τα δόγματα που εκείνη εκπροσωπεί. Μεμονωμένη και αποσπασματική, που δεν θα λύσει το πρόβλημα της ακρίβειας, χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ και την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για μειώσεις στις τιμές επώνυμων κωδικών καταναλωτικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ σε ποσοστό έως 13%. Τέτοια μέτρα μεμονωμένα έχουμε να δει κατά καιρούς να εφαρμόζονται. Είτε το καλάθι του νοικοκυριού, είτε το καλάθι του Πάσχα, των καλοκαιρινών διακοπών, το καλάθι των σχολείων. Είναι μέτρα που αποσπασματικά δίνουν μία ανάσα. Δεν λύνουν το πρόβλημα, γιατί βλέπουμε ότι παρόλο ότι έχουμε μία μείωση του πληθωρισμού στο γενικό ποσοστό του, παραμένει υψηλά ο δείχτης του πληθωρισμού στα τρόφιμα. Και μάλιστα, κατά την άποψή μου, ως πολίτης καταναλωτής, δεν έχει καμία αντιστοίχηση ο υψηλός πληθωρισμός στα τρόφιμα με την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε ως καταναλωτές στην καθημερινή μας επαφή με τα σούπερ μάρκετ.